Βρισκόμαστε στην περιοχή του Γκούδουρα, ο οποίος αποτελεί το νοτιοανατολικότερο σημείο της Κρήτης όσον αφορά την παραγωγή κυπευτικών. Ο Γκούδουρας χαρακτηρίζεται από τις πολύ ήπιες συνθήκες του, γι' αυτό και οι καλλιέργειες εδώ χαρακτηρίζονται από ψηλές παραγωγές και αποδόσεις. Βρισκόμαστε με τον συνάδελφο κύριο Γιάννη Μπαγλάνη, ο οποίος αποτελεί ένας από τους τεχνικούς της περιοχής και με τη βοήθειά του οργανώσαμε αυτό το Field Day για το καινούργιο βιβλίο της Συντζέντα 11912. Γεια σας κύριε Μπαγλάνη. Καλησπέρα. Θα θέλω να σας ρωτήσουμε ποιες είναι οι κυριότερες καλλιέργειες της περιοχής. Στο Γκούδουρα τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια η κύρια καλλιέργεια είναι το αγκούρι, κυρίως το εμβολιασμένο αγκούρι. Περίπου ένα ποσοστό το 80-85% μπαίνει αγκούρι. Το υπόλοιπο είναι μελιτζάνα, έχουν παραδοσιακούς εραστές της μελιτζάνας και πολύ λιγότερη ντομάτα και ακόμα ελάχιστη ας πούμε πιπεριά. Τα κυριότερα προβλήματα στην καλλιέργεια του αγκουριού. Τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα που έχουμε στο αγκούρι είναι ο θρύπας. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε πολύ εύκολα τους πληθυσμούς του θρύπα. Οι συνθήκες είναι λίγο πιο ζεστές, νοτιάδες και όλα αυτά αυξάνουν πολύ το πρόβλημα του θρύπα στην καλλιέργεια από την άνοιξη και μετά. Αλλά κυρίως τώρα με το εμβολιασμένο έχουμε λύσει αρκετά προβλήματα όσον αφορά το έδαφος, όσον αφορά την καλλιέργεια. Νομίζω ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Πιστεύετε ότι η γκάμα μας όσον αφορά τη φωτοπροστασία καλύπτει ένα μεγάλο μέρος? Σε ένα πολύ μεγάλο μέρος, ναι. Σήμερα λοιπόν ήρθαμε εδώ πέρα να παρουσιάσουμε το καινούργιο μας υβρίδιο αγκουριού. Πείτε μας εντυπώσεις σας. Ανέκαθεν οι Κρήτες με τους Μακεδόνες υπήρξαν πολύ καλοί φίλοι. Έτσι λοιπόν υπήρξε μια ευκαιρία να φιλοξενήσουμε και εδώ στην Κρήτη ένα βορειοελλαδίτη. Το υβρίδιο πάει πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι που βρισκόμαστε τώρα. Είναι και το μοναδικό μέρος που έχει το πειραματικό. Πάει πάρα πολύ καλά. Έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Βέβαια, αυτό οφείλεται κυρίως στην επιμέλεια του παραγωγού, γιατί είναι ένας πάρα πολύ καλός παραγωγός. Και όπως λέω κάθε φορά στους παραγωγούς, ότι το 50% της καλλιέργειας ευθύνεται κυρίως ο αερισμός, το 30% η υγρασία και όλο το υπόλοιπο είναι ο παραγωγός. Εμείς οι τεχνικοί λίγο-λίγο συμβάλλουμε, αλλά όταν ο παραγωγός είναι καλός, τότε όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Οπότε πιστεύετε ότι με το 11912 πάμε ένα βήμα μπρος? Πάμε ένα βήμα μπρος και αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Πολύ ευχαριστώ. Ωραία. Το μέλλον εδώ πέρα για την περιοχή, το βλέπετε? Το μέλλον βλέπω πάρα πολύ κόσμο να επιστρέφει πίσω στη Γεωργία. Βλέπω πολλούς επαγγελματίες που κάνανε άλλα επαγγέλματα στο παρελθόν να επιστρέφουν στην παραγωγή, στην καλλιέργεια υποκάλυψη, στα θερμοκηπιακά. Το μέλλον της καλλιέργειας νομίζω θα πάει πάρα πολύ καλά. Οπότε ο Γκούδουρας αποτελεί μια περιοχή με παρελθόν, παρόν και μέλλον. Όχι πολύ μεγάλο παρελθόν, γιατί είναι ένας νέος οικισμός, αν το θέλετε, είναι λίγα χρόνια. Η πλειοψηφία των καλλιεργητών στο Γκούδουρα είναι νεάρης ηλικίας. Ο μέσος όρος ηλικία του οικισμού εδώ είναι γύρω στα 40-45. Άρα είναι νέοι με όρεξη που τολμούν να δοκιμάσουν και τολμούν να πάρουν και ρίσκα. Εκτιμώ ότι το μέλλον θα πάει πολύ καλύτερα για το Γκούδουρα και ελπίζω να γίνει και προσέδρα θερμική ηπείρα για το καλό των αγρότων κυρίως. Για όλους. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπαγλάνη, να είστε καλά.